Μεγάλη στιγμή που τόσο καιρό περίμενα, έφτασε. Είμαι έτοιμη. Βασικά είμαι άϊπνη. Αλλά είμαι έτοιμη, άϊπνη. Είμαι έτοιμη για την παράδοση, για την επίσημη κίνηση αυτής της αρχηγίας. Και έχω ετοιμάσει το food menu μου, τις δραστηριότητές μου. Έχω πολλά θέματα να συζητήσω, πιο φιλοσοφικά, πιο πρακτικά. Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα πω ότι περάσαμε μια ωραία εβδομάδα. Εγώ πέρασα ωραία εβδομάδα. Καλή ήταν. Σας ευχαριστώ όλους, ο κάθε ένας ξεχωριστά, ό,τι έκανε. Ευχαριστώ που έγινε μαζί μας και τον Άσο και τον Παναγιώτη. Τον Άσο πιο πολύ με αυτά που έκανε τα. Με τα λεφτά. Τα φαγιά σου τέλος. Σε θέλω, σεφ. Μ' άρεσε πάρα πολύ τα φαγητά σου. Όλοι είμαστε καλά. Πέρασαμε ωραία. Πέρασα πολύ ωραία εγώ σαν αρχηγός. Μπήκα και μέσα στο δωμάτιο. Πέρασα πολύ ωραία. Και στην. Πώς το λένε. Τζακούζι. Και εκεί έκανα, πέρασα ωραία, το χάρηκα. Εύχομαι να μπουν και άτομα που δεν έχουν μπει, να το κάνουν. Τώρα θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο εδώ. Όλοι έχουν μπει, εκτός από μένα. Α, είσαι εσύ, ναι, όποιοι δεν έχουν μπει. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο. Αυτά που μας έχει πει θα, θα δούμε τι θα γίνουν και τι θα. Μπράβο, Κωστή. Ευχαριστώ πολύ, Τέος Αρχηγόπουλο. Μία μεγάλη στιγμή για μένα έφτασε. Ξέρετε πόσο πολύ την ήθελα αυτή την αρχηγία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι με ψηφίσατε, σας ευγνωμονώ και τους άλλους φυσικά που με εμπιστευτήκατε για να έχω αυτή τη τιμητική θέση. Λοιπόν, αρχικά, έχω χωρίσει εδώ τις μέρες σαν εβδομάδα. Επομένως, έχω κάποιες ιδέες, αλλά προτείνω να δούμε λίγο πώς θα πάει, τι θα είναι, αν θα πρέπει να είμαστε συνέχεια σε συμμετοχή. Έτσι ώστε να το δούμε λίγο πηγαίνοντας. Είστε σύμφωνοι με αυτό? Να το αφήσουμε λίγο πιο ανοιχτό για να. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα γενικά σκεφτόμουν να είναι. Επειδή σας είχα πει για το ταξίδι που θα κάναμε των γεύσεων, θέλω κάθε μέρα κάπως να εκπροσωπεί και μια χώρα, ένα τόπο, σε συνδυασμό ας πούμε με το πάρτι του, για να ταξιδεύουμε και λίγο, μιας και είμαστε συνέχεια εδώ, να πηγαίνουμε με νοερά κάπου αλλού. Τώρα κάνουμε την παράδοση της αρχηγίας, θα έχουμε την ομιλία κτλ. Σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια να κάνουμε spacecrafts, αλλά δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε σε μούντι, νιστάζετε. Να φτιάχναμε πλανητάκια και διάφορα πράγματα με αλουμινόχαρτο για να στολίσουμε λίγο το χώρο. Όχι δα. Υπάρχει κάποιο που ενδιαφέρει. Και πάλι με το αλουμινόχαρτο. Ναι. Φτάνει με το αλουμινόχαρτο. Οπότε είμαστε κολλήγοι. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε 4-5 αλουμινόχαρτα. Κοιτάξτε, εφόσον εγώ αυτό το θεωρώ μιας μορφής έτσι εικαστικά, ας πούμε, θα το έβαζα στα εικαστικά, και από τη στιγμή που δεν έχουμε κάτι άλλο σε πόρους, ας πούμε, για να διαχειριστούμε, αυτό είναι κάτι που εμένα με ψυχαγωγεί, έτσι αισθάνομαι, άγει την ψυχή μου. Ευδοκία μου και το κινήθηκε για κάποιους είναι ψυχαγωγία. Ναι, δεν είναι, διαφωνώ και έχω επιχειρηματολογήσει πάνω σε αυτό που έχουμε συζητήσει, ότι το αλουμίνιο έχει μια πολύ καλή ανακύκλωση και επίσης εγώ θα ήθελα να το κάνω, εφόσον τοποθετήσει έτσι. Είναι σεβαστή η άποψή σου, αλλά διαφωνώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που συμφωνεί με την Ευδοκία και διαφωνεί με μένα? Το έχω ξαναπεί. Έχεις πει ότι είναι αντιοικολογικό? Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι κάνουμε. Είναι σαν να σπαταλάς τώρα ένα υλικό το οποίο σίγουρα δεν κάνει καλό. Αλλά εάν κάποιος ψυχαγωγείται με αυτό, ναι, όντως μπορεί να συμμετέχει. Δεν θέλω να χαλάσω αυτό. Okay. Απλά εγώ θα σας ρωτήσω, ας πούμε. Γι' αυτό είμαι εδώ να σας ρωτήσω, ναι. Αν δεν το θέλετε. Υπάρχει κάποιος που θέλει να φτιάξει πλανητάκια με αλουμινόχαρτο? Να προτείνω εγώ κάτι. Ναι. Κάτι στο οποίο δεν συμφωνούμε όλοι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Γιατί αν υπάρχει μια δραστηριότητα που κάποιοι μπορούν να περάσουν καλά, γιατί να. Εντάξει, ή να συμφωνήσουμε σε κάτι που να είναι από κοινού αποδεκτό, ή να το παρακάμψουμε. Έχω πολλά πράγματα. Δεν θα συμφωνήσουμε όλοι. Και η Άννα, ας πούμε, δεν θα συμφωνήσει να φάει κρέας με όλους. Ή κάποιος δεν θα θέλει να κάνει γυμναστική. Δεν είναι η ουσία να είναι 100% η πλειοψηφία για μένα. Εμένα από τότε που μου εξήγησες για το αλουμινόχαρτο, ότι ανακυκλώνεται και ότι είναι και τέχνη, αυτό υπάρχει δυσαρκαστικά.
Εμένα μου αρέσει αυτό σαν ιδέα. Ναι. Από εκεί και πέρα, εφόσον μου εξήγησε το πώς το βλέπεις και ότι δεν γίνεται σπατάλη να το πετάξουμε και όλα αυτά, είναι. Χρησιμοποιείται σαν... χώρο. Για να φτιάξει κάτι και μετά ανακυκλώνεται. Εμένα μου αρέσει η ιδέα αυτή. Άρα δεν είναι όλα για όλους. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Ότι άρα ο Νίκος με την Ευδοκία μπορούν να φτιάξουν. Εμείς εκείνη την ώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ας πούμε. Απλά σε αυτό, ας πούμε, υπάρχουν και κάποιες ιδέες. Και άμα το δει ο κόσμος έξω, εγώ ίσα-ίσα θα ήθελα να προτρέψω τον κόσμο να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί αν πάρεις μια ωραία σκληρή κόλλα, πάρεις ένα σπρέι και το βάψεις χρυσό, για παράδειγμα. Δεν γιατί εγώ δεν είμαι στο zero waste, έτσι, το έχω ξεκαθαρίσει. Υπάρχουν αυτά τα άτομα και πολύ καλώς κάνουν και τους σέβομαι. Εγώ επειδή δεν είμαι στο zero waste, λοιπόν, και επειδή γι' αυτό το λόγο το είπα και δεν, αυτά που λέει ο Νίκος. Στο zero waste. Δηλαδή, όταν, δηλαδή θα πας στο σούπερ μάρκετ με το δικό σου γυάλινο βαζάκι και θα πάρεις μόνο χύμα όσπρια. Όχι, το zero waste δημιουργείται και από άλλο πράγμα, την κυκλική οικονομία. Κάτι δηλαδή το οποίο σπαταλώ μπορώ να το εξοικονομήσω με άλλο τρόπο. Ναι. Άλλο λέω, επειδή θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό το ζητάω σαν χάρη από όλους για να συνεχίσουμε ωραία να συζητάμε τα άλλα, είναι κάποια θέματα όπως για την Άννα μπορεί να είναι ευαίσθητο το να βλέπει το κοτόπουλο να το κόβουμε. Για μένα επειδή είναι ευαίσθητα κάποια άλλα, ας ξεφύγουμε λίγο από αυτή τη συζήτηση γιατί το έχουμε... Baby, και... το έχω. Όχι, αλήθεια σας το λέω. Συμφωνώ με την Αγγελίτα ως προς την κατασπατάληση. Δεν... Εδώ ήταν η ανακύκλωση. Δεν το λέω για σένα αυτό. Το λέω γενικά. Το είπαμε για την ανακύκλωση. Έχουμε κάνει κάποια βήματα. Δεν το έχουμε πει. Γιατί πολλές φορές έχω δει τελευταίο σκουπίδι που θα μπορούσε να μπει ανακύκλωση από σένα να μπαίνει στον άλλο κάτω. Από μένα. Ναι. Έχει γίνει κατά λάθος. Αλήθεια τώρα το λες. Είναι τόσο ευαίσθητο όμως αν έχει γίνει κατά λάθος. Αλήθεια τώρα το λες αυτό. Απλά αυτό το οποίο είπες τώρα, δηλαδή το αν εγώ μπορεί να πέταξα κατά λάθος εκείνη τη στιγμή κάτι δεν σημαίνει. Αλλά είναι τόσο. Α πούμε ότι το πα. Δεν σου λέω ψέματα, γι' αυτό μου έφερε. Όχι, όχι, μου λες, δεν είναι ευαίσθητο. Μου λες δηλαδή ότι είναι τόσο ευαίσθητο για σένα όταν. Ναι. Εντάξει, okay, όταν μπορεί σύμφωνα με σένα να γίνει ένα λάθος. Ας μας πούν πόσες φορές έχει γίνει αυτό από μένα, να βρούμε πόσο ευαίσθητο είναι εντάξει, για μένα. Εγώ το έχω παρατηρήσει, γιατί πάω καμιά φορά στον έναν κάτω να κυλήσω πάρα πολύ. Άρα, εν κατακλείδη. Αλήθεια τώρα. Επειδή αυτό μπορεί να μην τελειώσει και να πάει πολύ. Απάντησε, ωραία. Για να... τη δουλειά σου. Όχι, δεν έχω να απαντήσω κάτι αλήθεια. Απλά επειδή αυτό πέρα από ευαίσθητο είναι και η δουλειά μου και την έχω επιλέξει. Δεν μου τη δώσανε να την κάνω. Είναι λίγο περίεργο αυτό που γίνεται τώρα. Επέμενε σε κάτι το οποίο είμαι εγώ. Είναι η οντότητά μου. Και η προσωπική και η επαγγελματική. Είμαι εγώ. Ήταν σαν να λέει ότι δεν είσαι αυτό. Όχι σαν, το είπε. Εγώ μίλησα για ευαισθησία σε κάποια θέματα που δεν θέλω να τα συζητάμε εδώ μέσα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε την πλήρη γνώση όλοι μας και έχουμε έρθει εδώ για κάτι άλλο. Προσπάθησε να πει λοιπόν να βγάλει αυτό το οποίο λέω εγώ ψεύτικο. Γιατί όταν φέρνει ένα παράδειγμα ότι σε έχω δει να πετάς σε λάθος κάδο, αυτό εννοούσε, σε λάθος κάδο κάτι και τι μου λες τώρα για ευαισθησία, είναι σαν να αναιρείς μια ολόκληρη προσωπικότητα του άλλου, όχι να αναιρείς κάτι το οποίο λέει, αυτό. Συγγνώμη, λοιπόν, για να κλείσει λίγο αυτό. Ναι, έχεις παρακαλώ, μπορούμε να το κλείσουμε εδώ και μετά αν θέλεις να συζητήσουμε κάτι επί προσωπικού. Okay, μπορούμε να το συζητήσουμε μετά επί προσωπικού. Ωραία, ωραία. Τώρα, επίσης εδώ έχω βάλει workout και θα ήθελα και στα άλλα, λίγο να το δούμε, πάλι είναι θέμα ψυχολογίας, αλλά είχαμε σκεφτεί με τον Άσο έτσι κάποιες ιδέες, abs and hips, beast mode και yoga μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν άτομα που ενδιαφέρονται να κάνουμε τμήματάκια γυμναστικής. Από κάτι, επειδή εγώ κατάλαβα μόνο το yoga και νομίζω ότι το Κωστής τα πολύ καταλαβαίνει. Abs and hips είναι στομάχι και ποπός. Τι να κάνουμε, ποπό. Γλουτί, hips. Τι να τους κάνουμε, δεν καταλαβαίνω. Να τους γυμνάσουμε. Τα είπατε στα αγγλικά, παιδιά. Συγγνώμη. Και, ναι. Ωραία. Beast mode είναι το. Beast mode. Το... Beast mode, το beast mode. Είναι ένα πολύ δυναμικό. Μια πολύ δυναμική συνεδρία γυμναστικής. Τε παρακαλώ στα κριτικά, λέγει μου. Δεν καταλαβαίνω πράγμα. Συγγνώμη, Κωστή. Δεν ξέρω. Δικό χάπικο που δεν κατέχονται να πω. Λοιπόν, γυμναστική, δυναμική γυμναστική. Ωραία, έτσι έλεγε μου. Θέλει κανείς να γυμναστεί, ας σηκώσουμε Ευδοκόπουλα το χέρι, όποιος θέλει να γυμναστεί. Την Τετάρτη. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Εγώ δεν ξέρω από τώρα για την Τετάρτη. Εντάξει, την Τετάρτη μπορεί να αποθεί, αν ξέρω εγώ όταν έχω Τετάρτη. Πέντε συμμετοχές. Θέλεις. Δεν ξέρω από τώρα για την Τετάρτη. Εντάξει. Θα σου απαντήσω.
πεις ότι ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να πληρώσουμε συμμετοχή. Όχι, οπότε δεν έχω τέτοια, είναι free όλα. Λοιπόν, την Τετάρτη, αναλόγως με τη διάθεση, θα συμμετέχω. Εντάξει. Ούτε κάτι κατάτανε και λέω τι είναι αυτό και μου εξίζει μετά η σελίδα. Δεν κατέχω εγώ από τα πράγματα τα θεία μου, ούτε κατέχω εγώ τα άντανα που λέει τον τέμπι, χάμπα χάμπα, ούτε κατέχω εγώ τα άντανα. Δεν έκανε ξανάξω τι λέξει. Δεν κατέχω καθόλου. Λέω, ενώ έλεγα, πέτε μου τα λέει, πέτε μου το μετέμου τα μου λέει, ξύζετε μου το στα λυγικά, κανείς δεν βοηθούσε. Και έλεγα, εγώ ναι, δεν εκάτεχα. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό που έπρεπε να ξεκινήσω από εδώ. Αλλά τώρα που με έπιασε και ο καφές, ήθελα να σας πω ότι παρόλο που ξεκίνησε έτσι λίγο επεισοδιακά, είχαμε τις διαφωνίες μας για τα πρώτα. Η συνύπαρξη είναι ένα μεγάλο θέμα, όπως και η ίδια η ύπαρξη. Και φυσικά το ταξίδι στον εαυτό είναι κάτι ατελείωτο που γίνεται όσο ζούμε. Αισθάνομαι ότι μετά από τόσο καιρό, κάπως αυτή η θέση μου δίνεται για να περάσω ίσως και εγώ κάποιο δικό μου μήνυμα, για να κάνω κάτι που εκπροσωπεί εμένα τις ιδέες μου. Και μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει, είναι και ένα κομβικό σημείο. Είμαστε η δεκάδα, ας πούμε, η τελική. Έχουν περάσει 10 εβδομάδες, έχουν γίνει πολλά. Έχει υπάρξει διχασμός, τριχασμός, τετραχασμός. Αλλά ίσως σε αυτό το σημείο να είναι και μία ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά. Και με τον αποχωρισμό, ας πούμε, με την αποχώρηση της Σαμάνθας, αισθάνθηκα ότι ήταν ένας άνθρωπος που μπορεί να διαφωνούσα σε πολλά πράγματα, να είχαμε αντιθετικές απόψεις. Αλλά συνειδητοποίησα πώς τελικά, ακόμα και με έναν άνθρωπο που έχουμε διαφωνήσει τόσο, όταν έφυγε, λέω, πω, κοίτα να δεις, ήμασταν, ας πούμε, 9 εβδομάδες μαζί και τελικά και λίγο μου λείπει μετά από όλα αυτά. Επομένως, εγώ θα ήθελα να δω αυτή τη θετικότητα, η οποία, σε αυτό το σημείο ήθελα, τελειώνουμε από εδώ, μην αγχώνεστε, σχετίζεται και με την νευρογλωσσολογία σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή, αυτό είναι ένας συνδυασμός γλωσσολογίας και νευρολογίας προφανώς. Και τι λέει μαζί με το cognitive science, ότι όσο πιο θετικά μιλάμε και όσο πιο θετικές λέξεις χρησιμοποιούμε, αυτό επηρεάζει αρκετά και το πώς σκεφτόμαστε. Οπότε συνειδητά ίσως να ήταν όμορφο να κάνουμε μία προσπάθεια, να μιλάμε πιο γλυκά ο ένας τον άλλο, να χρησιμοποιούμε λίγο πιο θετικές λέξεις. Έχει αποτέλεσμα, δηλαδή, από τη μία βγαίνει από μέσα μας και εκφράζεται με τον λόγο, αλλά από την άλλη, αν το έχουμε στο μυαλό μας, να είμαστε λίγο πιο μαλακοί, να μιλάμε λίγο πιο όμορφα. Πρώτα μιλάμε όμορφα στον εαυτό μας και στους άλλους και αυτό γίνεται ένα συναίσθημα που συνεχίζεται. Σας έχω ετοιμάσει μερικά outfits, τα οποία θα σας προσέφερα για αυτή την εβδομάδα που έρχεται. Εάν θέλετε να φοράτε, εγώ θα χαρώ όποτε θες. Θα τα πρότεινα έτσι να τα φορέσουμε κάποια στιγμή και όλοι μαζί. Εμένα μου το έχεις διαλέξει, είναι τυχαίο. Όχι, τα έχω διαλέξει όλα. Είναι λίγο νοπά γιατί μόλις τα έπλυνα, αλλά δεν είχα χρόνο. Λοιπόν, έχω κάνει μια αλλαγή, Νάσο. Έχω κάνει μια αλλαγή στο δικό σου. Πάλι εγώ είμαι αδικημένος. Όχι, εσύ θα είσαι ο κόκκινος. Το τι έχει για τον Άσο. Αυτό ποιο είναι. Για όλους έχω. Έρχομαι σε ένα λεπτό. Πήγε, όπως είσαι. Σκορπιλίσω τώρα. Νάσο μου, λίγο σύντομα. Και τώρα, πάμε στα πόστα. Συγκεκριμένα λίγο, να πούμε κάτι πρακτικό. Για τα πόστα της εβδομάδας. Έχω δημιουργήσει εγώ κάποια δικά μου. Εγώ τουαλέτες. Λοιπόν, εσύ είσαι τουαλέτες και επίσης είσαι ο Neon Secret Ball Keeper. Προσέχεις τον μπαλάκι, σαν τα μάτια σου. Έχουμε την Keeper του Γκλάμι, έχουμε πει ότι θα είναι η Μαρία. Θα πηγαίνουμε βολτίτσες. Μετά το χάσιμο, τον έβγαλα το ρόλο από πάνω μου. Δεν θες. Όχι, με γρουσούς το πουλί σου. Δεν θες πια. μια βόλτα, μια φορά που θα έχω διάθεση, μπορώ να την κάνω, αλλά... Ποιος θα ήθελε να είναι ο Γκλάμι Keeper? Κάνει! Να το πάω καμιά μέρα, καμιά βόλτα, δεν με νοιάζει. Αλλά όχι να κάθε μέρα να κάνω το πουλί βόλτα. Και εγώ το πάω καμιά φορά. Ωραία. Θα το κάνουμε να αλλάξει. Θα το κάνουμε να αλλάξει. Να το πάω καμιά βόλτα, Θα κάνουμε βόλτες με τον Γκλάμι, αλλά όχι συνεχόμενα. Το δέχομαι. Λοιπόν, έχουμε μία πόρτα, δεν θα είναι πάντα. Έτσι, κάτι ώρες που θα είμαστε βαράει στο Doghouse Club, θα μπει και πινακίδα σύντομα, είναι ο Νάσος. Πιο σκληρός από την πόρτα του Μπέρκχάιν.
Αυτό είναι το μότο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο μοίρασμα του φαγητού για να γίνει το μενού που... Σε ποιον στο... Για να γίνει το μενού που έχουμε περιγράψει, χρειάζονται κάποια υλικά. Επομένως, αν συμφωνήσουμε ότι έχουμε και μπραντς και δεκατιανό και όλα αυτά που περιγράψαμε, οι προσωπικές προμήθειες μειώνονται, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα βαθμό. Δεν μπορούμε και να τρώμε αυτά και να έχουμε μεμονωμένα τα υλικά που θέλουμε. Καταρχάς, είστε OK με αυτό? Εγώ που δεν τα τρώω αυτά, θέλω να μου πείτε τι να φάω για να τα μπορώ να φτιάξω τα δικά μου το πρωί. Ναι. Γιατί δεν τρώω τζάχαρη και τα κέικ αυτά. Κάποιο φαΐ θα στο φάω, εννοείται, θα φάμε όλοι μαζί. Γιατί τα φαγητά δεν μετράνε. Τα πρωινά και αυτά δεν λες. Στο φαγητό θα βάλεις πρωινά πράγματα. Δηλαδή τώρα με αυτά δεν μπορείς να φας τόσο, εγώ... ας πούμε, αν κατάλαβα καλά. Όχι, όχι, μπορεί να φάει τόσο. Όχι, όχι, άλλο εννοούσε. Μπορεί να φάει τόσο. Απλά αυγά, γιαούρτια, για σως, για δημητριακά, τα χαλάκια. Θα πρέπει να κάνω, γιατί όπως καταλάβατε, η μέρα έχει τρέξει. Θα πρέπει να κάνω μια καταμέτρηση, να δούμε λίγο με τον Άσο, τη Μαρία, τον Παναγιώτη, τι ακριβώς για το κάθε φαγητό θα κρατήσουμε στην άκρη. Ο καθένας, έχουν μείνει 3-2 δωδεκάδες. Για τα μάφιες, ας πούμε, για 12 για 11 muffins θέλει ένα αυγό. Για πρωινό δηλαδή είναι ένα αυγό και είναι για όλους μας. Αυτό δεν είναι κάτι. Η πόρη είναι λίγη, ρε, εσύ. Μένουνε. Γι' αυτό θέλει μια σωστή διαχείριση. Εγώ ξέρεις τι είναι κάποιος που αισθάνεται ότι δεν τρώει αρκετά από αυτό που υστερείται. Για να μην υπάρχουν τσακωμοί και γκρίνιες και ψουψού, αυτό που λέω εγώ. Κάθε μέρα να λες το μενού και τι χρειάζεται. Και αν συμφωνούν όλοι, να το κάνεις. Απλά ξέρεις τι λέω, εγώ δεν της είπα. Αυτά τα κεκάκια τα πολύ ωραία που θα τα τρώνε όλα τα παιδιά και θα τσόρσουν και καλά κάνετε. Είναι ένα αυγό είναι... για όλη την ημέρα. Ναι, άστο αυγό, βρε. Είναι έξτρα. Όλοι θα φάνε πρωινό δικό τους. Σίγουρα. Δεν θα χορτάσει κανείς με αυτό. Οπότε είναι έξτρα ένα αυγό που χαλάς. Καταλαβαίνεις. Αυτό εννοώ. Ναι, αλλά τρώνε όλοι από ναι, αυτό. Αλλά τρώνε ένα κομματάκι. Αδερφέ μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Από ένα σημείο και μετά είχα αγχωθεί γιατί έβλεπα ότι δεν τελείωνε. Όλο κάπου κατέληγε η συζήτηση και είχε να πει κι άλλο. Και μετά κι άλλο. Και έβλεπα την Άννα τον καθρέφτη να είναι έτσι. Και λέω, άμα τσίνεσαι κι η Άννα, δεν φεύγουμε ούτε μεθαύριο. Γιατί δεν κάτσω. Όχι, εγώ δεν είναι. Δεν τα ήξερα αυτά. Όχι, η κόρη δεν είναι. Εγώ περίμενα νορμάλ πράγματα. Όχι, δεν περίμενες. Περίμενες νορμάλ από αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ περίμενα να πάτε, όχι στο κέντρο στις δύο ώρες. Να είμαστε ξεκάθαροι. Θα μου πεθάνεις. Ουσιαστικά ζητήσαμε να φύγουμε γιατί θα ρω πως ακόμα εκεί θα ήμασταν. Δηλαδή ήταν η υπερανάλυση σε όλο το μεγαλείο. Εντάξει, είχε χαβαλέ σε κάποιες φάσεις. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Τέλεια. Πάμε. Άντε, καλή αρχή! Καλή εβδομάδα! Καλή αρχή! Thank you. Ευχαριστούμε για τα ρούχα. Ευχαριστούμε για τα ρούχα. Να είστε καλά, θα χαρώ να σας δω. Εδώ και αυτό που είχαμε πει είναι αυτό, ε! Ναι! Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στόχευα στα αστέρια με μία αισιοδοξία ότι θα φτάσω στο φεγγάρι. Κάπως έτσι ήταν το mood. Είμαστε ακόμα στρατόσφαιρα. Με αποφέρναν λίγο κάποια βλέμματα. Από χθες είχα μια άλλη αίσθηση, ότι θα υπήρχε παραπάνω, έτσι... Είναι και κουρασμένη, βέβαια.